126 συμμετοχές συμπλήρωσε ο πρώτος ηλεκτρονικός διαγωνισμός διηγήματος που διοργάνωσε η Εθελοντική Ομάδα Δράσης Νομού Πιερίας με θέμα ιστορίες μιας τέλειας πόλης και το πρωί της Κυριακής πραγματοποιήθηκε η απονομή των βραβείων στον καπνικό σταθμό Κατερίνης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ακούστηκαν αποσπάσματα των διηγημάτων. Όλα ξεκίνησαν στο νησί Άγνωστο, ένα μεγάλο νησί στον Ατλαντικό ωκεανό. Δίπλα στη θάλασσα ήταν τα σπίτια δύο οικογενειών που είχαν πολύ στενές σχέσεις μεταξύ τους. Μετά από λίγα χρόνια οι δύο οικογένειες απέκτησαν από ένα παιδί, τον Άκη και την Έλλη. Τα δυο αυτά παιδιά ήταν πολιτοί φίλοι, κάθε μέρα έπαιζαν μαζί. Είχαν χτίσει και ένα δεντρόσπιτο στη μεγάλη ανθισμένη αμυγδαλιά δίπλα στη θάλασσα. Κάθε απόγευμα συναντιόντουσαν εκεί και έπαιζαν τους κατάσκοπους. Αρκετά χρόνια αργότερα τα παιδιά μεγάλωσαν, έγιναν 14 ετών. Οι αναμνήσεις, τα γέλια και οι χαρές που είχαν από το τεντρόσπιτο δεν έσβησαν ποτέ. Όλοι όσοι απέστειλαν διήγημα έλαβαν αναμνηστικό έπαινο συμμετοχής, ενώ οι νικητές του διαγωνισμού, 6 μαθητές δημοτικού, 6 μαθητές γυμνασίου λυκείου και 11 ενήλικες, έλαβαν συμβολικά δώρα, καθώς και τον συλλεκτικό τόμο που εκδόθηκε από την Εθελοντική Ομάδα Δράσης Νομού Πιερίας, ο οποίος περιείχε τα διηγήματα που επιλέχθηκαν από την Κριτική Επιτροπή. Η Άννα Πατσίλα είναι από την Κατερίνη, ζει στο όμορφο Μοσχοχώρι και πηγαίνει στο γυμνάσιο κάτω μιλιάς. Της αρέσουν η τέχνη, η μουσική, τα βιβλία. Και το διήγημά της είναι γεμάτο συνέστημα και ανθρωπιά. Υπογραμμίζει τις ανθρώπινες σχέσεις, τη δύναμη της ψυχής. Δείχνει ότι η πραγματική ζωή δεν είναι μέσα στον εαυτό μας και τα κομπιούτερ, αλλά έξω, κοντά στη φύση και τους ανθρώπους. Εδώ είναι το γραφείο σου, ένας έπαινος, ένα βιβλίο με όλα τα διηγήματα που τύπωσε η ομάδα μας. Πολλοί λένε πως η ομάδα είναι τεράστια, μεγάλη ομάδα σε έμψυχο δυναμικό. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η ομάδα είναι τίποτα άλλο παρά μια μικρή ομάδα ανθρώπων, η οποία όμως έχει καταφέρει να κάνει τεράστια πράγματα. Αρκεί πολλές φορές μια ιδέα, μια ομάδα ανθρώπων, ένα καλό πρόγραμμα και ένα όραμα. Και φυσικά πάρα πολλές ώρες εθελοντικής εργασίας ή για μερικούς ψυχοθεραπείας. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσα έγιναν και πόσες εργατόρες αφιερώσαμε όλοι μας για τον διαγωνισμό αυτό. Μερικοί από εσάς έχετε στα χέρια σας ήδη το βιβλίο και το έχετε ξεφυλίσει, οπότε καταλαβαίνετε τι δουλειά έχει γίνει. Η Εθελοντική Ομάδα Δράσης, έχοντας ως σκοπό την κοινωνική ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση των πολιτών και την ανάδειξη κοινωνικών ζητημάτων, επιδιώκει μέσα από επιλεγμένες δράσεις να δώσει την ευκαιρία σε ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν τη γραφή και την ανάγνωση να ξετυλίξουν τις δικές τους ανησυχίες και τα δικά τους οράματα.